1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Παρασκευή 29 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. 54χρονος που σκότωσε την πρώην σύζυγό του στην Ιεράπετρα απειλεί μέχρι αυτή την ώρα να πέσει στον κρεμνό. Τραγικές φιγούρες στα 4 παιδιά του ζεύγους. Ο άνδρας σκότωσε με 8 μαχαιριές την 48χρονη σύζυγό του μετά από καυγά. Στο χώρο που βρέθηκε η σωρός της ατυχής γυναίκας πραγματοποιήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή. Τα αίτια που οδήγησαν το δράστη στην γυναικοκτονία σήμερα παραμένουν ακόμα γνωστά. 35χρονος ψαράς πλήρωσε με τη ζωή του την αγάπη του για το ψάρεμα. Ο άνδρος φέρεται να βρέθηκε στη φορτουνιασμένη θάλασσα στην Αγία Πελαγία στην προσπάθειά του να μαζέψει το καλάμι του, το οποίο του είχε φύγει από τα χέρια. Στο νοσοκομείο με συμπτώματα υποθερμίας οι δύο φίλοι του που βούτυξαν στο νερό για να τον σώσουν. Ο υψηλός κυματισμός που επικρατούσε στην περιοχή έμελε να αποβεί μοιραίος για τον 35χρονο, ο οποίος ανασύρθηκε μετά από μεγάλη επιχείρηση διάσωσης χωρίς τις αισθήσεις του. Προς τον νότιο κριτικό κινείται ο μεσογειακός κυκλώνας Γκλώρια, όπως ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Για τη Σικελία και την Καλαβρία δεν μπορούν να αποκλειστούν και πάλι μεγάλες ποσότητες βροχής, αναφέρει, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το επόμενο 24ωρο σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Οι κάτοικοι της Μάλτας θα πρέπει επίσης να προετοιμαστούν για πιθανά έντονα καιρικά φαινόμενα. Στη συνέχεια η Γκλώρια αναμένεται να αναχωρήσει προς το Λιβικό πέλαγος μεταξύ της Κρήτης και των ακτών της Βόρειας Αφρικής. Ειδικά για την Ναυτιλία, ένας μεσογειακός κυκλώνας παραμένει επικίνδυνος με ρηπές άνω των 120 χιλιομέτρων την ώρα στην ανοιχτή θάλασσα, αναφέρει μεταξύ άλλων. Σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν τα κρούσματα COVID-19 στην Κρήτη χθες, 32 στο Ηράκλειο, 5 στο Λασίθι, 14 στο Ρέθυμνο και 16 στα Χανιά με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Την εκτίμηση πως ο Νοέμβρης θα είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, έκανε η καθηγήτρια επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινό. Τόνισε μάλιστα την ανάγκη να επεκταθεί ο εμβολιασμός και να γίνει σωστή δουλειά επικοινωνιακά για το σκοπό αυτό. Ο καθηγητής Γιώργος Παυλάκης εκτιμά πως η πανδημία δεν θα σταματήσει εντός του 2022 και πως τα εμβόλια μόνο δεν αρκούν στη μάχη κατά του κοροναϊού. Σύμφωνα με τον ίδιο, δυστυχώς, το διακύβευμα σε αυτή τη φάση είναι να μην πάθει η Ελλάδα αυτό που έπαθε το περασμένο χειμώνα. Να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία με τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της COVID-19 ζήτησε σήμερα από τα κράτη-μέλη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Ευρώπης, καθώς η περιοχή, όπως ανέφερε, παρουσιάζει για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα αυξανόμενη μετάδοση του κορονοϊού, αντιπροσωπεύοντας το 57% των νέων κρουσμάτων στον κόσμο. Ο επικεφαλής του ΠΟΗ Ευρώπης, ο Hans Kluge, είπε ότι την περασμένη εβδομάδα και με το χειμώνα να πλησιάζει γρήγορα περισσότερες από τις μισές. Από τις 53 χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας ανέφεραν αξιοσημείωτη αύξηση στα ποσοστά μόλυνσης από τον κορονοϊό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Σε λειτουργία από τη Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου, μπαίνει και η πλατφόρμα edupass.gov.gr και στις δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Στην πλατφόρμα ενσωματώνονται ουσιαστικά όλες οι λειτουργίες του selftesting.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης της σχολικής κάρτας για COVID-19. Στην Αθήνα από χθες το απόγευμα προσκεκλημένη του Κυριάκου Μητσοτάκη η Άγγελα Μέρκελ τελευταία φορά ως καγκελάριος. Για μια πολύ διαφορετική Ελλάδα από αυτή που γνώρισε την τελευταία δεκαετία η καγκελάριος έκανε λόγο πρωθυπουργός. Είπε ότι υποδέχεται την Άγγελα Μέρκελ ως ο 8ος Έλληνας πρωθυπουργός με τον οποίο συνομίλησε επί της καγκελαρίας της και έκανε σύντομη ανασκόπηση όσων συνέβησαν επί της καγκελαρίας της σε θέματα που αφορούσαν στην Ελλάδα. Η ομιλία του περιείχε πολλές αναφορές και μηνύματα στην Τουρκία με τον κύριο Μητσοτάκη να αφήνει εχμές και για την ευρωπαϊκή στάση κατά το παρελθόν. Συχνά η δυτική ψυχραιμία ενθαρρύνει την τουρκική αυθαιρεσία. Είναι καιρός οι ευρωπαϊκές αρχές να μετουσιωθούν σε ευρωπαϊκή πολιτική και κυρίως σε ευρωπαϊκή πρακτική απέναντι σε όλους όσους την προσβάλλουν, γιατί καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, είπε, διαμηνύοντας πως η Αθήνα θα συνεχίσει να αγωνίζεται ούτως ώστε να υπάρχουν ανοιχτοί διεύλοι επικοινωνίας με τη γείτονα χώρα. Η Ελλάδα θέλει μόνο φίλους και το αποδεικνύει με τις συμφωνίες που υπογράφει, επιθυμεί τις καλές σχέσεις, είπε ενδεικτικά.
1.300 λογιστές και δικηγόροι ρίχνονται άμεσα στη μάχη απονομής των συντάξεων. Μικρό το καλάθι που κρατώ, λέει από τη δική του την πλευρά, μέσω του 1984, ο πρόεδρος των φοροτεχνικών Δημήτρης Χριστοφοράκης. Μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2022, το απόθεμα των εκκρεμών συντάξεων θα έχει μειωθεί σημαντικά, δεσμεύεται ο Υπουργός Εργασίας. Η διοίκηση του ΕΦΚΑ είπε ότι αναμένεται να δώσει οδηγίες σε δικηγόρους και φοροτεχνικούς να προχωρούν κατά προτεραιότητα στην εκαθάριση προς διορισμό των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών και ακολούθως στην ένταξή τους σε ρύθμιση, προκειμένου να μην μένει στάσιμος για μήνες ο φάκελος. Το διοικητικό προσωπικό του ΕΦΚΑ θα επικεντρωθεί το προσεχές διάστημα σε τρεις τύπους εκκρεμών συντάξεων, όπως υποσχέθηκε στον οργανισμό ο Υπουργός Εργασίας. Μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2022. Το κύριο πρόβλημα που εκκρεμεί είναι οι οφειλές των ελεύθερων επαγγελματιών που τους κόβουν το δρόμο προς τη συνταξιοδότηση, καθώς 6 στους 10 οφείλουν μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσά στον ενιαίο φορέα. Η μέρα πληρωμών 29 Οκτωβρίου στην εφορία για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Σήμερα καταβάλλονται φόρος εισοδήματος, έμφυα, ΦΠΑ, λοιποί φόροι και τέλη. Για το φόρο εισοδήματος, τα φυσικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο ύψους 2,8 δις ευρώ. Για τον έμφυα σήμερα θα πρέπει να καταβληθούν οι δύο πρώτες δόσεις. Για το ΦΠΑ, επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι άλλοι αμείβονται με μπλοκάκι, θα πρέπει να πληρώσουν το ΦΠΑ τρίτου τριμήνου που εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 1 δις ευρώ. Αυτή την περίοδο τρέχει και η διαδικασία επανένταξης στις 100-120 δόσεις για τους πληττόμενους οφειλέτες, με την πληρωμή των δόσεων Αυγούστου-Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου να πρέπει να γίνει σήμερα. Καμπάνες στις ΑΔΕ και στους σεισμόπληκτους δήμους για εκπρόθεσμες δηλώσεις. Τα 250 ευρώ το πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φόρου 3 ευρώ στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, λέει στον 984 ο πρόεδρος των φοροτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών, καταγράφοντας την αγωνία των επιχειρηματιών, καθώς η ΑΔΕ ακόμη και σήμερα δεν έχει αποστείλει εγκύκλιο για τις δηλώσεις που δεν μπορούν να υποβληθούν λόγω των σεισμών και των ζημιών. Άδικο και κρίμα να τους επιβληθούν πρόστιμα, επισημαίνει ο ίδιος, γνωστοποιώντας ότι η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου και το Οικονομικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης στέλνουν δεύτερη επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο ώστε να ληφθεί μέρημνα για τους πληγέντες των Δήμων Μηνώα Παιδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων. Με τα έως τώρα δεδομένα, οι πληγέντες θα πρέπει να υποβάλουν έως σήμερα τις δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς η εκπρόθεσμη κατάθεσή τους φέρνει πρόστιμα. Ξεκινά από τη Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου, υποχρεωτική έκδοση και διαβίβαση τιμολογίων μέσω της πλατφόρμας ΑΔΕ My Data. Ως εκ τούτου, επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι πλέον εισέρχονται στα ηλεκτρονικά βιβλία, αν και για φέτος η εφορία δεν θα επιβάλλει πρόστιμα σε όσους δεν κάνουν χρήση των βιβλίων αυτών. Η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων αλλά και την επιτάχυνση επιστροφής φόρου στις επιχειρήσεις. Οργή κτηνοτρόφων για τις επιδοτήσεις ζητούν απόσυρση τη σκία με τα βοσκοτόπια και προειδοποιούν με κινητοποιήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι για μεγάλο μέρος των κτηνοτρόφων το ψαλίδισμα των επιδοτήσεων δείχνει να αγγίζει το 60 με 70% όπως καταγγέλουν. Στο τιμόνι της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου παραμένει για ακόμα μία θητεία ο Νίκος Χαλκιαδάκης, όπως προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Ένωσης. Εκλογές τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου στην Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΟΕΒΕΝΗ Βλαστών 10 από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 30 Οκτωβρίου, όπως κάθε εβδομάδα στο αίθριο της Λότζια, πρόκειται για προσπάθεια που συντονίζουν Δήμος και Αιματοκρήτης. Ζητείτε πηγόντους τεχνολόγους για την κινητή μονάδα μαστογράφου. Προς το παρόν βγαίνει σποραδικά με εθελοντές για εξετάσεις. Έκκληση του Εντεταλμένου Συμβούλου Υγείας στην Περιφέρεια Γιώργου Πιτσούλη μέσω του 984, καθώς ήδη δύο προκηρύξεις για τη θέση δεν έφεραν αποτέλεσμα. Προχωράμε σε τρίτη προκήρυξη, σημειώνει ο ίδιος, με την ελπίδα να βρεθεί αυτή τη φορά ο επαγγελματίας που θα στελεχώσει τη μονάδα, η οποία πρέπει να βρίσκεται καθημερινά έξω για τις γυναίκες. Η κινητή μονάδα μαστογραφίας της περιφέρειας πάντως σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Γάζι για δωρεάν μαστογραφία στο πλαίσιο της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, πρώτη αιτία θανάτου στις γυναίκες. Μία ώρα πάνε πίσω οι δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα της Κυριακής. Όπως υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών, την Κυριακή λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας σύμφωνα με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
αυστηρότερο ποινικό χαρακτηρισμό της πράξης αποδίδει στον κατηγορούμενο υποκαθαίρεση ιερέα που τον περασμένο Ιούνιο έριξε καυστικό υγρό κατά 9 προσώπων, μεταξύ των οποίων 7 Μητροπολίτες, μέσα στη Μονή Πετράκη, η ανακρίτρια της υπόθεσης. 2 ημέρες μετά την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου που καταδίκασε την δράστη της επίθεσης κατά της Ιωάννας Παλιοσπύρου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, η υπόθεση που επικαλέστηκε η υπεράσπιση για ευνοϊκότερη μετατροπή του κατηγορητηρίου αντιμετωπίζεται από την ανακρίτρια ως απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι ως βαριά σκοπόμενη σωματική βλάβη που είχε απαγγελθεί στον κατηγορούμενο από την εισαγγελία. Η διεθνή επικαιρότητα φουντώνει η αγγλογαλλική διαμάχη στη μάχη σχετικά με τα δικαιώματα αλληλείας στην μετα-Brexit εποχή, καθώς το Λονδίνο υπόσχεται να απαντήσει στην κατάσχεση βρετανικού αλλιευτικού, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει σαφή θέση υπέρ της Γαλλίας. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αποζημιώσει με το ποσό των 88 εκατομμυρίων δολαρίων τους συγγενείς 14 Αφροαμερικανών, οι οποίοι δολοφονήθηκαν ή τραυματίστηκαν από ένα νεαρό υπέρμαχο της ανωτερότητας της Λευκής Φυλής μέσα σε μια εκκλησία στο Τσάρλεστον το 2015. Συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και τις δυνάμεις ασφαλείας με τουλάχιστον ένα νεκρό σημειώθηκαν στο Χαρτούμ χθες Πέμπτη, την τέταρτη ημέρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα που απορρίπτουν οι πολίτες, οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους και διαδηλώνουν, και η διεθνής κοινότητα που ζητά να αποκατασταθεί στην εξουσία στο Σουδάν η πολιτική μεταβατική κυβέρνηση. 984. Νέα και σπορτ στην ώρα τους. Η ομάδα του Ηρακλείου πήρε την πρόκριση στο κύπελο Ελλάδας νικώντας 0-1 των Αχαίρων Καναλακίου στην Πρέβεζα. Αλλαγή δεδομένων για τον εκτός έδρας αγώνα του Όφη με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή 31 το μήνα, καθώς τελικά θα διεξαχθεί με την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες της Λεωφόρου. Με το καλάθι του Κώστα Σλούκα 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Ολυμπιακός νίκησε την Φενέρμπαχτσέ στο ΣΕΦ με 67-65 για την 7η αγωνιστική της Euroliga. Την ένταξη της διδασκαλίας του Σκακιού στα εργαστήρια δεξιοτήτων των σχολείων ζητά με κοινοβουλευτική παρέμβαση ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ο αναπληρωτής τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ και σκακιστής Χάρης Μαμουλάκης, με τη συνυπογραφή Νίκου Φίλη και 23 ακόμα βουλευτών. 84. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός. Ανεμία από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφορέως στους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας στο στούντιο. Αγγέλα Δουλγεράκη και Παντελής Μπότσης. Καλό μεσημέρι.